πρώτη φορά τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο από κοντά. Πρώτη φορά. Ποιος είναι αυτός? Σάκης Αρναούτογλου, ένα χειροκρότημα. Είστε πολύ πιο ωραίος από τον Γρηγόρη, βεβαίως. Καμία σχέση. Ο Γρηγόρης ναι. Είναι πανέμορφος, καμία σχέση. Εγώ είμαι. Όχι. Καταρχήν είστε ψηλός. Δεν είναι σχέση αυτό, εντάξει. Ναι. Είναι υιοθετημένος ο Γρηγόρης. Ένα πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές. Επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να σας ρωτήσουμε, τίποτα στην ακρίβεια. Μετά από μεγάλη έρευνα, παιδιά, εγώ ξεκινάω με την εξής ερώτηση. Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο στις 25 Μαρτίου? Αν το ήξερα, θα ήμουν στην NASA. Είναι καιρός να βρει γκόμενα ο ράπτης? Μια άλλη ερώτηση, έτσι. Βρίσκει γυναίκες ανάλογα με την περίπτωση, αν είναι βροχερός ο καιρός, αν είναι καλός, οτιδήποτε. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Με θερμοκρασίες. Λάμπος σαν την άνοιξη, δεν με βλέπετε? Όχι, ότι λάμπετε και τρεις λάμπετε, είστε φρέσκα πρόσωπα. Είναι αδερφό του. Συγκρίνετε εμένα με τα παιδιά. Είναι σαν να συγκρίνεστε με τον Γρηγόρη. Είστε ωραίο, είστε ταινεί. Ο Γρηγόρη είναι σαν ένα μικρό ντολμαδάκι. Όχι τον αδερφό μου, τέτοια πράγματα. Μην γελάτε, το ξέρετε μέσα ότι είναι ντολμαδάκι. Α, το δούμε. Μου δημιουργήθηκε μια απορία τώρα. Εδώ το αστιάκι που είχαμε. Σα έκλεβε το φαγητό μικρό? Ο Γρηγόρη δεν έτρωγε. Είναι αδερφός του Αρναούτογλου, είναι αδερφός του Αρναούτογλου. Να πάμε στα σοβαρά. Θα είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κινάλ? Ναι, θα το κάνω και αυτό λόγω της κλιματικής αλλαγής, την οποία ενδιαφέρομαι πάρα πολύ. Αλλά θέλω, έχω κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις, ενωτικά τελείως, γιατί ο αέρας δεν έχει σύνορα, να κάνω κάτι, να προσπαθήσω. Θέλουμε, επειδή μιας και κατεβαίνετε με το Κινάλ, να σας κάνουμε ένα τεστάκι, να δούμε αξίζεται να κατέβετε σαν ευρωβουλευτής. Φορούσε βρακή η Κέντι Γαρμπή το 2003 στην Eurovision το τραγούδι «Έλα χώρα του φωτό». Αύριο θα κληθείτε να απαντήσετε σε αυτά, εμείς σας προετοιμάζουμε. Η Ευρώπη δεν περιμένει. Δεν θυμάμαι, βρε παιδιά, γιατί ξέρεις τι, δεν ασχολούμαι και δεν ποιος είμαι εγώ που θα κρίνει τι βάζει ο καθένας. Άρα να μην ρωτήσω πώς σας φαίνεται η επιλογή της Ελλάδας που θα κατέβει στην Eurovision, η Τάμτα. Με την Κύπρο δεν θα κατέβει η Τάμτα? Όχι, το διάβασα. Μήπως δεν βλέπετε όλη τώρα τον καιρό, κύριε Σάκη, γιατί σας θα προβλέπω. Και κοιτάμε λίγο την Τάμτα. Μήπως όταν βγαίνει η Τάμτα βρέχει? Δεν βρέχει, κοινά. Είστε μουσχεμά. Ας περάσουμε λίγο στο κεφάλαιο τώρα, Γρηγόρη Αρναούτογλου. Πόσα ξέρετε για τον αδερφό σας? Η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται, έτσι, για να δούμε λίγο πόσο καλά ξέρετε τον χαρακτήρα του Γρηγόρη, είναι: τον έχετε δει γυμνό? Έχω πολλά χρόνια να το δω γυμνό. Και καλύτερα, να σας πω την αλήθεια. Ισχύει ότι έχει μεγάλη μύτη? Εγώ έχω μεγάλη μύτη, αυτός έχει μεγάλη μύτη. Πιστέψτε με, έχει μεγαλύτερη. Όχι, δεν έχει καθόλου. Αυτό το έχουμε λύσει από εδώ. Εγώ έχω τη μεγαλύτερη μύτη, πιστέψτε με. Στο σόι. Το σόι ολόκληρο. Τελευταία ερώτηση. Θανάση. Καθοριστική για τις σχέσεις σας με τον αδερφό σας, θέλω να πείτε ψέματα. Έχεις αλλάξει κανάλι βλέποντας τον αδερφό σου ποτέ στη τηλεόραση? Όχι τώρα, επειδή θα ακουστεί και λίγο, πραγματικά το θεωρώ στον καλύτερο παρουσιαστή, σαν αδερφός για μένα. Αδερφέ, όχι. Και δεν το λέω αυτό. Το θαυμάζω πάρα πολύ από χρόνια και νομίζω ότι ξεκίνησε από το μηδέν τελείως. Και έμεινε στο μηδέν. Και έφτασε εδώ που έφτασε. Όση ανοριστικότητα του το ετυχεί και το θαυμάζω γιατί. Τόση δουλειά που έριξε, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή, με έχει σοκάρει δουλειά. Είναι πολύ δουλευταράς, αυτή είναι η άποψή μου. Τι και αδερφός. Δεν του δόθηκε τίποτα τυχαία. Ήταν ο Σάκης Αρναούτογλου! Καλά, ευχαριστώ.